Σταθερή χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς η κατάσταση της υγείας του 5χρονου αγοριού από τη Σουηδία που μεταφέρθηκε αργά χθες το βράδυ διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Παγνή. Το αγοράκι κινδύνευσε να πνιγεί σε πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά, όμως παρότι παραμένει σε καταστολή, εκτιμάται ότι ο οργανισμός του αντιδρά θετικά, όπως έδειξε και η αξονική. Το αγοράκι, το οποίο βρίσκεται στην Κρήτη με την οικογένειά του για διακοπές, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, ενώ κολυμπούσε στην πισίνα του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην τουριστική περιοχή του Σταλού, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τις αισθήσεις του. Ναυαγωσός της έβγαλε το παιδί από το νερό και του προσέφερε τις πρώτες βοήθειες, γεγονός το οποίο στάθηκε καθοριστικό για τη διάσωσή του. Η οργάνωση ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος ή έστω και μονάδος να άρχιζε αντίθετα από την ύπαρξη ναυαγοσωστών, αλλά ναυαγοσώστες. Όχι να είναι ούτε ερασιτέχνες, ούτε να εξυπηρετούν τον μπάρκινγκ την ώρα, αλλά οι άνθρωποι αυτοί που είμαι σε θέση να σας πω ότι έχουν χτυπήσει, έχουν κατεβάσει τον αριθμό των νεκρών στη θάλασσα μέσα. Τους αξίζει να τους υποστηρίξουμε, διότι υποστηρίζουν και αυτή την ανθρώπινη ζωή. Στο σημείο κλείθηκε μονάδα του ΕΚΑΒ που επανέφερε το αγοράκι καθώς δεν ανέπνεε, ενώ είχαν σταματήσει και οι καρδιακοί του παλμοί. Στο νοσοκομείο των Χανίων, που ήταν σε ετοιμότητα για να υποδεχτεί το περιστατικό, το παιδί διασωληνώθηκε, ενώ λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην παιδιατρική μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Να γίνεται και ένας έλεγχος, αλλά ο έλεγχος να ζητά και επαγγελματικά πιστοποιητικά ικανότητες, διότι οι ικανοί και όχι οι ερασιτέχνες ή οι ευκαιριακοί είναι εκείνοι οι οποίοι θα λύσουν το πρόβλημα. Αύριο αναμένεται να επαναληφθούν οι εξετάσεις που θα κρίνουν αν το αγοράκι θα βγει από την καταστολή, με τις προβλέψεις να αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για την εξέλιξή του.